Από άνοιξη καλοκαίρι στην Κρήτη, καθώς τις επόμενες μέρες αναμένεται θερμή εισβολή που θα απογειώσει τη θερμοκρασία. Από την Τετάρτη ο υδράργυρος καρφαλώνει όλο και πιο ψηλά, οι άνεμοι εξασθενούν και οι συνθήκες ευνοούν την ημέρα τις βουτιές της παραλίας και τα ζεστά καλοκαιρινά βράδια τις βόλτες. Από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο περιμένουμε τη διατήρηση γενικά της καλοκαιρίας. Οι άνεμοι όμως θα είναι πολύ πιο εξασθενημένοι και μάλιστα κατά τόπους θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις λόγω του ότι θα είναι ασθενείς. Και μόνο προς το μεσημέρι κατά τόπους μπορεί να φτάνουν τα 3, τοπικά ίσως 4 μποφόρ και πάλι όμως προς το βράδυ θα εξασθενούν. Μα έρχεται, καλώς να το δεχτούμε. Θα πάτε στη θάλασσα? Όχι, δουλεύουμε. Στο τέλος θα δούμε. Αν έχουμε κανένα ρεπουδάκι, μπορεί. Η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη για όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους κάτω από τον ζεστό ήλιο και χωρίς δυνατότητα να δροσιστούν σε κλιματιζόμενους χώρους. Το σκηνικό αναμένεται άκρος καλοκαιρινό, ακόμα και αν δεν έχει μπει ακόμη επισήμως το καλοκαίρι. Μετά θα κάνουμε μπάνια. Ακόμα και Μάιο μήνα. Ναι, ναι. Πώς θα προστατευτείτε από τον ήλιο, από τη ζέστη? Καπέλα. Ταυτόχρονα και οι θερμοκρασίες αναμένεται ότι θα δούμε να σημειώνουν υψηλότερες τιμές, κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ και τις βραδινές ώρες θα ανέβουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, δίνοντας έτσι την ευχέρεια και την άνεση να μπορούμε να καθίσουμε πολύ πιο άνετα σε ένα εξωτερικό περιβάλλον. Οι μέσες τιμές θα κυμαίνονται κάτω από τους 30 βαθμούς και όπως είπαμε σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να βλέπουμε το θερμόμετρο να καταγράφει υψηλότερες τιμές, αλλά καθαρά λόγω τοπικών παραγόντων. Βέβαια για τους ξένους επισκέπτες και κάποιους κριτικούς, το καλοκαίρι ήδη βρίσκεται εδώ και οι πρώτες βουτιές είναι γεγονός, αφού η Κρήτη παραπέμπει σε τροπικό νησί. Much better, much better. Είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες και η θερμοκρασία ανέβηκε. Ήδη ο σύζυγός μου έκανε μπάνιο στη θάλασσα. Βέβαια αυτό που είναι αξιοσημειώτο είναι οι αποκλίσεις στις θερμοκρασίες που καταγράφονται για μία ακόμη φορά αφού από τις τοπικές βροχές και τον άστατο καιρό την προηγούμενη εβδομάδα περάσαμε στην απότομη άνοδο της θερμοκρασίας στο νησί μας. Και αυτό δείχνει την ιδιαίτερα θα λέγαμε υγιή δυναμική της ατμόσφαιρας που μπορεί μέσα από αυτές τις μεταφορές των αερίων μαζών να μεταβάλει αυτό το θερμοκρασιακό καθεστώς. Δεν πήρα, η ζέστη να ανέβει, η ακρίβεια να μην ανεβαίνει, η ζέστη καλά είναι. Άλλωστε το καλοκαίρι είναι πρώτων πυλών.